για έναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι ο καλύτερο του κόσμου. Δηλαδή, εγώ για τον Ρονάλντο έχω διαβάσει τόσο καλά πράγματα. Ναι. Για όλα αυτά που έχει προσφέρει, τι φιλανθρωπίε που κάνει, αυτά που δίνει ασταμάτητα. Γιατί να τον έχω στο μυαλό μου, σαν κάτι. Και η Μπέκαμ δεν είναι ακριβώ Καρντάσιαν. Δηλαδή, όχι, δεν κάποτε είναι προσπάθησε, ήταν μέλο ενό συγκροτήματο, έκανε επιτυχία. Πολύ έχει κάνει πολλά παιδιά. Τα μεγαλώνει όπω τα μεγαλώνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να την πει και ότι δεν κάνει τίποτα στη ζωή τη. Απλά είναι πόζα. Και του ενό και του άλλου. Εγώ πιστεύω που στην Ελλάδα. Που στην πόζα επάνω και να είναι καλή, χάνουν. Αυτό επηρέασε και την έρευνα που έγινε. Στημένη, λίγο τεχνητή. Είναι στημένη. Εγώ στην Ελλάδα, μέχρι να συνεργαστούμε, που τον γνώρισα, έβλεπα τον Γιώργο Νινιό. Ναι. Και έλεγα, Παναγία μου, αυτό πρέπει να λέει γεια και να σου δίνει και δύο χαστούκια, έτσι, επειδή τη βαρά. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν ο πιο ξένος άνθρωπος του κόσμου. Μέχρι που τον έφερες καλεσμένο. Και τι, τα είπατε? Όχι. Γιατί δεν μιλάει πολύ, γι' αυτό το λέω. Ακόμα μιλάνε σε τηλέφωνα, Ελένη. Μιλάνε, δεν θα μιλάμε. Δεν θυμάσαι που έφευγε το πλάνο από πάνω του που ήταν σοβαρός και σου έκανε κάτι. Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάσαι. Θα το θυμίσω εγώ. Έκανε κάτι. Όταν έφευγε το πλάνο, αφού έτσι πλάνο ήταν έτσι, τότε θυμάμαι έπαιζε και ένα σύριαλ από αυτά που μίλαγε πολύ. Δηλαδή στα 5 λεπτά ένα γεια. Και ήταν έτσι. Και όταν έφευγε το πλάνο από πάνω που σου έκανε κάτι. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, το θυμάσαι το νιώθω. Ένα, μακράν. Ναι. Παιδιά, κάτι λέτε με πάνω και δεν ξέρουμε όμως, έτσι. Νομίζω ότι. Ξέρει ποιο άλλο μα κέρδισε εδώ που ήρθε, ο Άλκης Κούρκουλος. Καλά. Δεν τον είχαμε για αντιπαθητικό. Όχι αντιπαθητικό. Για μη ομιλητικό. Για μη ομιλητικό. Για μη ομιλητικό. Εδώ, Ελένη, είναι για... δύσκολο για μια συνέντευξη. Ναι, όπως και όμως και εδώ... τον ίδιο. Ναι. Όσο μάλλον ζωντανή. Γιατί άμα δύσκολο. Είναι να τη γράψει. Πολύ πιο εύκολη. Του κάνει ένα εκατομμύριο ερωτήσει, λε, θα τη γράψω την απάντηση. Θα το φτιάξω το κείμενο. Αλλά όταν είναι ζωντανό, έχει. Εγώ είχα μεγάλο πανικό μαζί του. Και περάσαμε όλοι ωραία. Πολύ χαλαρό. Αλλά ποτέ δεν τον είχα στο μυαλό μου σαν αντιπαθή. Όχι αντιπαθητικό. Τίποτα. Όχι, όταν σκέφτομαι αντιπαθή, σκέφτομαι άλλου ανθρώπου. Ποιου δηλαδή. Και να σα πω και κάτι, και δύσκολα σκέφτομαι άντρα. Μα να σου πω, κορίτσι μου, ωραίο το δώρο που έχει στο κεφάλι σου, να το συζητήσουμε. Αφιό πολύ.